Επί ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μελιφού Τσαβούσογλου, ο οποίος πραγματοποίησε παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα και είχε συνομιλίες με τον Μουσταφά Ακιντζή. Η Άννα Ανδρέου όμως είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Κωνσταντινούπολη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Άννα, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αναχώρησε από τα κατεχόμενα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών λίγο μετά τις 7 στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Μουσταφά Ακιντζή. Ο Μεβλού Τσαβούσογλου είπε πως αν υπάρξει αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές, το Κυπριακό μπορεί να λυθεί εντός του 2015 και πρόσθεσε πως η αποφασιστικότητα της Τουρκίας είναι ίδια όπως και το 2004. Πάντως, είναι σημαντικό ότι ο Μεβλού Τσαβούσογλου αρνήθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος των εγγύσεων. Παρόλο που η παλαιά θέση της Άγκυρας είναι πως οι εγγύσεις είναι κόκκινη γραμμή, αυτή τη φορά δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Περιορίστηκε να πει ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Είπε ότι έπειτα από τις διαπραγματεύσεις των δύο ηγετών θα υπάρξει πενταμερής. Εκεί θα συζητηθεί το θέμα των εγγύσεων. Τώρα είναι μη αναγκαία η συζήτηση αυτή, ανέφερε, και πρόσθεσε πως δεν χρειάζεται να έρθει τώρα στην ατζέντα το θέμα, δεν έχει κανένα όφελος αυτή τη στιγμή. Ο Μεβλού Τσαβούσογλου εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την επιστροφή του Προέδρου Αναστασιάδη στις διαπραγματεύσεις, όπως είπε, και για την απόφαση για συνάντηση των ηγετών, των δύο ηγετών, δύο φορές τον μήνα και πιο συχνά των διαπραγματευτών. Επιθυμούμε συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της δήλωσης της 11ης Φεβρουαρίου και των συγκλήσεων που υπήρξαν μέχρι σήμερα, είπε ο Μεβλού Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι την αποφασιστικότητά τους κάποιοι την ερμηνεύουν ως υποχώρηση. Δεν είναι υποχώρηση, είπε. Είναι απόφαση της Τουρκίας για δίκαιη και μόνιμη λύση στην Κύπρο. Ελπίζουμε η αποφασιστικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνοκυπριακή πλευρά να συνεχιστεί, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός και πρόσθεσε πως μια λύση θα ωφελήσει όλες τις πλευρές. Θα είμαστε, είπε, κοντά στον τουρκοκυπριακό λαό, όπως αποκάλεσε την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Από την πλευρά του Μουσταφά Ακιντζή, είπε ότι έφτασε η ώρα η κοινότητά μας στην Κύπρο να περάσει στη νέα εποχή και να ζήσει μέσα σε ισότητα και ασφάλεια. Προς αυτή την κατεύθυνση διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Ο Τούρκος Υπουργός, ο Μεβλού Τσαβούσογλου, να πούμε ότι συνάντησε και την λεγόμενη πρόεδρο της Βουλής, τη ΣΥΠΕΡ, και τον λεγόμενο πρωθυπουργό Σκάν Γιορκατζίου. Βίβιαν. Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη. Τώρα, οι δηλώσεις Ερντογάν για το ρόλο που επιφυλάσσει η χώρα του στον εθνικό πλούτο της Κύπρου και η παράνομη επίσκεψη Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Κυπριακά κόμματα καταγγέλουν την Άγκυρα για αιμονή σε ρόλο επικυρίαρχου, ενώ ζητούν από όλους να εγκαταληφθούν οι υπερβολές. Κύμα αντιδράσεων για την παράνομη επίσκεψη Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα αλλά και τις δηλώσεις Ερντογάν για τους φυσικούς πόρους της Κύπρου. Οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν αποδεικνύουν ότι η Τουρκία επιδιώκει να έχει επικυριαρχικό ρόλο στην Κύπρο μέσα από μια κακή λύση. Και σε κακή λύση δυστυχώς μας οδηγεί η κακή βάση των διαπραγματεύσεων και οι γενναιόδωρες προσφορές Χριστόφια και Αναστασιάδη. Από πλευρά τη ΕΔΕΚ αναφέρει ότι η δημιουργία συνθήκων κατανόηση και συνεργασία με του Τουρκοκύπριου είναι σημαντικό παράγοντα για την εξέβρεση ειρηνική λύση στο Κυπριακό, αλλά δεν είναι ο καθοριστικό. Είπε ότι η προπόθεση είναι πω οι προοδευτικέ δυνάμει των Τουρκοκυπριών θα πρέπει να αποδεσμευτούν από τον απόλυτο και ασφιχτικό έλεγχο που ασκεί η Άγκυρα. Κάτι τέτοιο όμω δεν φαίνεται να υπάρχει σύμφωνα με τι δηλώσει που έχουν γίνει χθε από τον Ερντογάν και τη σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τσαβούσογλου, οι οποίες διαλύουν, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της ΕΔΕΚ, τις αυταπάτες που δημιουργήθηκαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Είναι καιρός να προσγειωθούμε, να εγκαταλείψουμε τις υπερφύαλες πολιτικές, τις υπερβολές και τους βερμπαλισμούς που αναπόφευκτα θα μας οδηγήσουν σε αυτοπαγίδευση, όπως ακριβώς είχε συμβεί με τις γενναιόδωρες προσφορές Χριστόφια προς Ταλάτ και τις λεγόμενες συγκλήσεις. Η Άγκυρα στέλνει το μήνυμα ότι επί της ουσίας η πολιτική της στο Κυπριακό δεν διαφοροποιείται, αναφέρει το Ευρωκό. Την υπερβολική εφορία των τελευταίων εβδομάδων θα πρέπει να την υποκαταστήσει η νυφαλιότητα. Αναμένουμε να δούμε πώς αντιδρά ο κύριος Ακιντζή στο κεφαλοκλείδωμα της Άγκυρας. Λύση που θα ανατρέπει τη διχοτόμηση ζητά η Συμμαχία Πολιτών, λύση όπως επεσήμανε ο Γιώργος Λίκας, σε συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης. Έχουμε όμως έντονες ανησυχίες για το κατά πόσον πραγματικά η Τουρκία έχει
εγκαταλείψει τις επεκτατικές της βλέψης εναντί της Κύπρου. Διαβεβαίωσα τον κύριο Πρόεδρο για μια ακόμα φορά για την στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, τις προσπάθειες που γίνονται για επίλυση του Κυπριακού, αυτονόητο για μια μόνιμη, βιώσιμη και σταθερή λύση, η οποία θα έχει σαφέστατα συνέχεια, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αντιπροσωπεία του Σωματείου Αδούλωτη Κερίνη έγινε σήμερα δεκτή από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και έτυχε ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος του Σωματείου δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι το Σωματείο κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διαφωνία του με λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει αγώνας ενάντια στη διζωνική και πάνω τοποθέτηση του Κυπριακού στη σωστή του βάση. Πρέπει να γίνει αγώνας ενάντια στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στη σωστή του βάση ως θέμα εισβολής, κατοχής και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαμηνύει το Σωματείο Αδούλωτη Κερίνια. Αντιπροσωπεία του έγινε δεχτή από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Εμείς, σαν Αδούλωτη Κερίνια, είμαστε ενάντια στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Η επίσημη θέση της κυβέρνησης που προωθείται σήμερα είναι για λύση του Κυπριακού βασισμένη στη διζωνική δικαινοτική νομοσπονδία. Είναι φανερό ότι δεν συμφωνούμε με αυτή τη θέση. Ο πρόεδρος του Σωματείου εξέφρασε ανησυχία για την περιραίουσα ατμόσφαιρα αλλά και προβληματισμό για τον νεοεκλεγέντα ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Κιντζή, επισημένοντας ότι έρχεται με προβιά προβάτου και θα θεωρηθεί, όπως είπε, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αυτή που είναι αρνητική. Υπέδειξε ακόμη ότι στόχος πρέπει να είναι η απελευθέρωση της Κύπρου και όχι η επανένωση. Σ' άλλο προκάλεσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζον Κόνινγκ με τη δήλωση ότι δεν θεωρεί πως το Κυπριακό είναι κατά κύριο λόγο πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Μίλουσε σε ανοιχτή συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και απαντούσε σε φοιτητή, ο οποίος τον κάλεσε να σχολιάσει την παρουσία του κατοχικού στρατού στην Κύπρο. Σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κόνινγκ. Δήλωσε ότι προσωπικά δεν θεωρεί ότι το Κυπριακό είναι κατά κύριο λόγο πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Η ανοιχτή συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Η Κύπρος σε σταυροδρόμι, ένας διπλωμάτης και τρεις δεκαετίες εμπειριών στην Ανατολική Μεσόγειο» εξελισσόταν ομαλά, αφού οι δηλώσεις οι οποίες ξέφευγαν ακαδημαϊκή αδεία από την τετριμένη διπλωματική ορολογία και θέσεις για το Κυπριακό δεν τύχαν σχολιασμού. Εν τούτης, λίγα λεπτά πριν από το τέλος και αφού δόθηκε η ευκαιρία στους φοιτητές για μια τελευταία ερώτηση, φοιτητής πυροδότησε την απρόσμενη τοποθέτηση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας σάφωνο το κοινό που παρακολουθούσε τη συζήτηση. Το ηχητικό ντοκουμέντο κατέγραψε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μιχαήλ του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. As we speak, not 400 years ago, at this moment, 40,000 Turkish soldiers are on the island, and tens of thousands of settlers, and transfer of population in occupied areas is a war crime. I would like your comments on this. Τότε ο Τζον Κόνινγκ εξέφρασε την προσωπική του, όπως είπε, θέση. I personally do not regard Cyprus, the Cyprus issue, as essentially a problem of invasion and occupation. If you don't like it, I can't help it. I do not regard that as the core of the Cyprus problem. That is a huge problem, however. Ωστόσο, είπε, πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα και ο μηχανισμός που υπάρχει για διευθέτηση όλων των θεμάτων είναι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. You have many things to deal with apart from Turkey's presence on this island, the presence of Turkish troops, which we do not support or accept. These all are issues that will, however, need to be addressed in the context of settlement negotiations and will have to take into consideration the views of the Turkish Cypriot community as well. Η Κυπριακή διένεξη, είπε ο κύριος Κόνινγκ, άρχισε πριν από 51 χρόνια και το 1974 πήρε μια τρική τροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι με κανένα τρόπο δεν δικαιολογεί αυτό που έγινε. Έσπευσε όμως να διευκρινίσει ότι δεν μπορεί να ανακτήσει σε πρόβλημα εισβολής και κατοχής, γιατί αυτό θα σήμαινε άγνοια της ιστορίας. Η τρίτη σύντια του Τζον Κόνινγκ στην Κύπρο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο.
Με διαμαρτυρία προς την Αμερικανική κυβέρνηση, απαντά η Λευκοσία στην αναφορά του Αμερικανού πρέσβευτη Τζον Κόνικ ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί κατά κύριο λόγο θέμα εισβολής και κατοχής. Μια αναφορά αρκετή για να βάλει φωτιά στο πολιτικό στερέωμα του τόπου, τόσο σε επίπεδο κομμάτων, όσο και στο προεδρικό. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν άμεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη. Η κυβέρνηση θεωρεί απαράδεκτη τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη που παραγνωρίζει και είναι σε πλήρη αντίθεση με ιστορικά γεγονότα. Ταυτόχρονα θα ήθελα να αναφέρω ότι τέτοιες δηλώσεις δημιουργούν προβλήματα στον εν εξελίξει διάλογο και σε μεγάλο βαθμό είναι τέτοιες δηλώσεις που για χρόνια εμποδίζουν την ύπαρξη πρόοδου στο Κυπριακό. Ο εκπρόσωπος ερωτήθηκε αν η κυβέρνηση θα προβεί σε διάβημα. Να σημειώσω ότι ο Αμερικανός πρέσβης αναφερόταν σε προσωπικές του θέσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα συζητηθεί το θέμα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας για το θέμα των εγγυήσεων. Οι θέσεις μας είναι γνωστές για το θέμα των εγγυήσεων και όταν συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα θα εκφράσουμε τις απόψεις μας. Μέχρι να φτάσουμε στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν. Κληθείς να σχολιάσει η θέση που εκφράζεται από διάφορα κόμματα ότι ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η διάνοιξη οδοφραγμάτων, μπορεί να εκλειφθεί στην αντίληψη των δύο κοινοτήτων ως λύση του Κυπριακού. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι και οι δύο ηγέτες είναι υπέρ της υιοθέτησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία προωθούν το στόχο της διαπραγμάτευσης και ο στόχος της είναι ο τερματισμός του παράνομου status quo. Πρόσθεσε ότι τα ΜΟΕ δεν αφορούν μόνο σημεία διέλευσης, επαναλαμβάνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και δεν μπορεί να υπάρξει γιατί είναι, όπως είπε, αποκλειστική ευθύνη των ηγετών να αποφασίσουν. Ας αναμένουμε να δούμε τα μέτρα οικοδόμησης που θα ανακοινωθούν και είμαστε σε θέση μετά αν υπάρχει όποια κριτική να τοποθετηθούμε. Διέψευσε τέλος τα περί δυστοκίας στην ετοιμασία του καταλόγου μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα τεθούν, όπως είπε, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Κιντζή για λήψη αποφάσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απέκλεισε την ανάληψη πρωτοβουλίας από πλευράς των ηγετών με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων. Ερωτηθήσει αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να διοριστεί απεσταλμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνομιλίες, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είναι σημαντικό ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουν την προστιθέμενη αξία από μια ενεργότερη εμπλοκή από πλευράς Βρυξελών. Εξελίξεις εντός Ιουνίου με την κάθοδο στην Κύπρο του Κλοντ Γιούνκερ με το θέμα να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο εσωτερικό η δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή Τζον Κόνικ ότι το Κυπριακό δεν είναι κατά κύριο λόγο θέμα εισβολής και κατοχής. Τα κόμματα επέκριναν έντονα τη συμπεριφορά του κ. Κόνικ. Κάποια μάλιστα απέτησαν από την κυβέρνηση να ζητήσει την ανάκλησή του. Έντονη αντίδραση για τις δηλώσεις Κόνινγκ και από πλευράς κομμάτων. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, σε γραπτή δήλωση χαρακτήρισε την αναφορά του Αμερικανού πρέσβη ιδιαίτερα προκλητική και εντελώς απαράδεκτη. Υπογραμμίζει ότι για μια ακόμα φορά ο κύριος Κόνινγκ, αντί να προσπαθεί να διευκολύνει τη νέα προσπάθεια, ανέτια και αχρίαστα τη δυσκολεύει με τις άστοχες τοποθετήσεις του. Αν το Κυπριακό δεν είναι θέμα εισβολής και κατοχής, τότε τι γυρεύουν τα τουρκικά στρατεύματα στο νησί για περισσότερα από 40 χρόνια και γιατί τα ίδια τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών απαιτούν αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, διερωτήθηκε ο κύριος Λουκαΐδης. Ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, τόνισε ότι για τον κυπριακό ελληνισμό το Κυπριακό δεν είναι οικονομικό ζήτημα, αλλά αγώνας για απελευθέρωση από την κατοχή. Απευθυνόμενος τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τον κάλεσε να επαναφέρει το Κυπριακό στη σωστή του βάση. Ο ζήτημα εισβολής και κατοχής, όχι μόνο διακηρυκτικά, αλλά και με τους χειρμούς του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε οποιασδήποτε νέες παραχωρήσεις ή δεσμεύσεις χωρίς διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία. Το Δημοκρατικό Κόμμα καλεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.
Τον καλούμε να μην επιτρέψει τη συζήτηση των πτυχών που ενδιαφέρουν μόνο την τουρκική πλευρά, αφήνοντας πίσω όλες εκείνες τις ακαθόδεις πτυχές που η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει να επιληθούν με τις διαπραγματεύσεις. Η ΕΔΕΚ κάλεσε τον πρόεδρο Αναστασιάδη να ζητήσει άμεσα την ανάκληση του Αμερικανού πρεσβευτή, υποδεικνύοντας ότι οι δηλώσεις του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για την ΕΔΕΚ, ο κύριος Κόνινγκ είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ο κύριος Κόνι, ως πεπειραμένος διπλωμάτης, γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον πρόσωπο ότι τέτοιες δημόσιες δηλώσεις, που δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται, παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο προηγούμενος Άγγλος πρέσβης, ούτε τυχές είναι, ούτε και μπορούν να γίνουν ανοιχτές. Θλίψη, θυμό και απογοήτευση προκαλεί στο λαό η δήλωση Κόνινγκ, αναφέρει το Ευρωκό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Κόνινγκ ξεπερνά κάθε όριο και με τις απαράδεκτες τοποθετήσεις του ρίχνει λάδι στη φωτιά, ενισχύει και δικαιολογεί την αυξανόμενη προκλητικότητα του τουρκικού πολιτικού κατεστημένου στην Άγκυρα και τα κατεχόμενα. Η εκπρόσωπος τύπου των οικολόγων διερωτήθηκε αν ο κύριος Κόνινγκ δεν έχει προσέξει ότι στο νησί καταπατούνται παράφορα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα με την τουρκική εισβολή και κατοχή. Οι οικολόγοι αναμένουν από την κυβέρνηση να αντιδράσει δυναμικά. Ώστε να σταματήσει αυτή η συνεχόμενη στρέβλωση της ιστορίας και της πολιτικής πραγματικότητας από τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Η στάση του καλού παιδιού κάθε άλλο παραθετικό αποτέλεσμα μπορεί να φέρει. Η Συμμαχία Πολιτών κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει την ανάκληση του Αμερικανού πρεσβευτή. Ανοχή με χλιαρές και ανούσιες διπλωματικές παραστάσεις από μέρους της κυβέρνησης συνιστά ανάληψη μέρους της ευθύνης. Ο πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου χαρακτήρισε τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη μνημείο θρασίτητας και πρόκλησης προς τον κυπριακό λαό, το διεθνές δίκαιο, τα επανειλημμένα ψηφίσματα του ΟΗΕ και προσβολή για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Δεν μπορεί να έρχεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στην Κύπρο, ο κ. Μπάιντε, και να αποδοκιμάζει το παράνομο μόρφωμα των κατεχομένων, ουσιαστικά να μιλά για στρατιωτική κατοχή και ο πρέσβης των ΗΠΑ. Να μας λέει ότι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα εισβολής και κατοχή. Πραγματικά είναι ντροπή. Πάμε τώρα στην Τουρκία, η οποία δεν θα εγκαταλείψει τα εγγυητικά της δικαιώματα στην Κύπρο, δήλωσε ο Ταγί Περτογάν. Κληθείς να σχολιάσει το ρόλο των Βρυξελών στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγγύητρια δύναμη, επειδή δεν την εμπιστεύεται, αφού δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως είπε. Η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Άννα, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ενώ το Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούσογλου απέφυγε με διπλωματικό τρόπο να τοποθετηθεί επί του θέματος των εγγύησεων, ο Ταγί Περτογάν το έκανε επαναλαμβάνοντας τη γνωστή τουρκική θέση ότι η Άγκυρα δεν θα αφήσει ποτέ τα εγγυητικά της δικαιώματα. Η δήλωση έχει προστάθει κατά την συνέντευξή του στο NTV και όταν ο δημοσιογράφος του καναλιού τον κάλεσε να σχολιάσει ότι υπάρχει ένας αέρας σύμφωνα με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι τελικά εγκύτρια δύναμη, ο Ταγί Περτογάν αντέδρασε επικρίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μια δική προσέγγιση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκπληρώσει τα δικά της καθήκοντα. Εμείς πώς θα εμπιστευτούμε την δική της δικαιοσύνη, είπε ο Ταγί Περτογάν και πρόσθεσε. Άλλωστε, τέτοιο δικαίωμα δεν έχει. Εδώ τρεις χώρες έχουν δικαίωμα να είναι εγκύτριες δυνάμεις. Η Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη πως όταν το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ, όταν στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ η ελληνοκυπριακή πλευρά ψήφισε όχι, η ελληνοκυπριακή πλευρά εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά που ψήφισε ναι, δεν εντάχθηκε, υποστήριξε. Αυτές τις πραγματικότητες δεν τις ξεχνάμε, κατέληξε ο Ταγί Περτογάν. Να πούμε βέβαια ότι οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου γίνονται εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας στην Τουρκία. Οι εκλογές είναι σε 1,5 εβδομάδα και ο Ταγί Περτογάν προσπαθεί να κερδίσει τις ψήφους των εθνικιστών, οι οποίοι φέρονται να λαμβάνουν αυξημένα ποσοστά. Ο Τούρκος Πρόεδρος αυτή την περίοδο κάνει σκληρή κρίση όχι μόνο στο Κυπ
Κυπριακό αλλά και στο Κουρδικό. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και αφού αναφέρθηκε στις δηλώσεις, χθεσινές δηλώσεις Τζαβούσογλου, να υπενθυμίσουμε ότι παρέπεμψε σε πενταμερή. 5 μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης χαμηλής πολιτικής, εξήγηλε ο Έσπεν Μπαρθάιντα μετά τη συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή. Οι δύο ηγέτες προέβησαν για πρώτη φορά σε κοινή δήλωση για το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοωμένων, ενώ έκαναν και αξιολόγηση των συγκλήσεων που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Σε αξιολόγηση των συγκλήσεων που έχουν καταγραφεί από τους διαπραγματευτές προχώρησαν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Ακιντζή. Ο Έσπεν Μπαρθάιντα, μετά από την συνάντηση των δύο ηγετών που κράτησε 4 ώρες και 20 λεπτά, παρουσιάστηκε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι υπήρξε πρόοδος, αφού έχουν καταγραφεί οι συγκλήσεις σε μια σειρά από ζητήματα και έγινε προσαρμογή στη βάση του κοινού ανακοινοθέντος της 11ης Φεβρουαρίου. Their constructive dialogue included a range of core issues that go to the very heart of the Cyprus question. Εξαγγέλθηκαν επίσης 5 μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης χαμηλής πολιτικής, αρχίζοντας από το άνοιγμα δίωδο φραγμάτων και την συνέχιση των προσπαθειών για να ανοίξουν ακόμη περισσότερα στο μέλλον. To work towards the opening of more crossing points, starting with Lefka, Apici and Derenia. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν την προσπάθεια για ενοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. They agreed to interconnect electricity grids and to start taking the practical steps towards this goal. 3. In the same vein, the leaders agreed on the desirability of mobile telephone interoperability. The two leaders want this issue to be solved. Την ενοποίηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα επεξεργαστούν τεχνικές επιτροπές οικονομικών και εμπορικών θεμάτων, καθώς και ειδικοί επί του θέματος. Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζή αποφάσισαν επίσης ότι θα ξεκινήσει η προσπάθεια για να σταματήσουν οι παρεμβολές ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τη δημιουργία Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων και έδωσαν ονόματα ατόμων που θα στελεχώσουν την Επιτροπή Πολιτισμού που είχε συμφωνηθεί να δημιουργηθεί στην πρώτη συνάντηση. Για πρώτη φορά, οι δύο ηγέτες έκαναν κοινή δήλωση για το πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό θέμα των αγνοωμένων, το οποίο αποτελεί μία από τις τραγικότερες πτυχές του Κυπριακού. We call on everyone who might possess information on possible burial sites of missing persons to share this information with the Committee on Missing Persons without hesitation. We guarantee that their confidentiality will be fully respected. Ο Έσπεν Μπαρθάιντα εξήγηλε και τις επόμενες 4 συναντήσεις μεταξύ του Νίκου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακιντζή, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 17 και 29 Ιουνίου και στις 10 και 27 Ιουλίου. Στο μεσοδιάστημα θα συνεχιστούν οι συναντήσεις των διαπραγματευτικών ομάδων, οι οποίες θα προετοιμάζουν το έδαφος για τις συναντήσεις των δύο ηγετών. Δημιουργική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Ευελπιστούμε, είπε, σε λύση που να συνάδει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε ότι είναι η πρώτη φορά που συμφωνείται κοινή δήλωση για το θέμα των αγνοωμένων και ανέφερε ότι θα υπάρξει απόλυτη ηχεμήθεια σε ό,τι αφορά τους πληροφοριοδότες. Επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε σε μια δημιουργική συνάντηση και υπενθύμησε το στόχο των συνομιλιών. Να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για να επιτύχουμε αυτό που είναι όλων ο στόχος. Το συντομότερο δυνατό να επιτύχουμε μια λύση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Μια λύση που θα διασφαλίζει ότι αυτό το κράτος θα συνάδει απόλυτα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα των υπολείπων κρατών μελών. Σχετικά με τη διάνοιξη των δοφραγμάτων, μεταφέραμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την έντονη επιθυμία που εκφράστηκε και μέσω του ΡΙΚ από τον Δήμαρχο Αθηαίνου και τον Κοινοτάρχη Πυροϊού για διάνοιξη των αντίστοιχων δοφραγμάτων, ώστε να υπάρχει εύκολη και ταχεία πρόσβαση στην Λευκωσία και να σταματήσει ο αποκλεισμός της περιοχής, η οποία υφίσταται εδώ και 41 χρόνια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αντιμετωπίζονται κάποια τεχνικά προβλήματα, χωρίς να αποκλείσει ενδεχομένως μια νέα ανακοίνωση σχετικά με τα συγκεκριμένα δοφράγματα το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες και παραπέμπεται στις αρμόδιες τεχνικές επιτροπές, στην Επιτροπή για τα Οδοφράγματα, με προσπάθεια όλων
να εξευρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστούν οι λεγόμενες πρακτικές δυσκολίες. Και δεν είναι μόνο του Πυρωίου, είναι και του Πύργου, είναι και άλλων περιοχών. Η δήλωση παραπέμπει σε σταδιακές εξαγγελίες και νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να συντηρείται η δυναμική, όπως μας υπόθηκε από κυβερνητική πηγή. Για το μέγα θέμα της διερεύνησης της τύχης των αγνοωμένων, ο πρόεδρος ερωτήθηκε αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια δήλωση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ανάλογη δήλωση. Με τον κύριο Έρωγλου είχαμε επισκεφτεί το ανθρωπιστικό εργαστήριο και δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να εκδοθεί μια ανάλογη ανακοίνωση. Περιμένουμε δηλαδή και στην πράξη, εκτός από την έκκληση, να υπάρχει μια επίσπευση σε αυτό το θέμα. Θέλω να ελπίζω ότι οποιοδήποτε κατέχει τα όποια στοιχεία θα πρέπει να τα δώσει και έχουμε δώσει και μια διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει απόλυτη εχεμήθεια όσον αφορά τους πληροφοριοδότες. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το Προεδρικό Μέγαρο τα ονόματα των μελών της ελληνοκυπριακής πλευράς που θα απαρτίζουν την Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό. Είναι η Ανδρούλα Βασιλείου, Γιάννης Τουμαζής, Αλεξάνδρα Γαλανού, Κώστας Κώστα, Πρόδρομος Προδρόμου, Νάντια Καραγιάννη, Παύλος Παρασκευάς και Στέλιος Γεωργιάδης. Τώρα, ικανοποίηση από την συνάντηση εξέφρασε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή. Σε δηλώσεις τα κατεχόμενα έκανε λόγο για μια καλή αρχή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόσταση που πρέπει να διανυθεί. Περισσότερο όμως θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Άννα, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Έκανα μια καλή αρχή στη διαπραγματεύση, δήλωσε ο Μουσταφά Ακιντζή, προσθέτοντας ότι είναι και η συνέχεια, ότι η ευχή του είναι και η συνέχεια να είναι τόσο καλή. Και είπε ωστόσο ότι είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμη. Ευχήθηκε να συνεχιστούν πλήρω τι διαπραγματεύσει. Η μεγαλύτερη ευχή μα είναι να υπάρξει καλό αποτέλεσμα, είπε ο Μουσταφά Ακιντζή, και ανέφερε ότι υπάρχει πρόοδο, δεν είμαστε στο σημείο που ήμασταν χθε, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε ακόμη. Η σημερινή συνάντηση, είπε, πραγματοποιήθηκε με επικοδομητικό θέμα. Για το θέμα των αγνοωμένων, ο Μουσταφά Ακιντζή είπε ότι για πρώτη φορά κάνουν τέτοια έκκληση οι δύο ηγέτες, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ανθρώπινο έγκλημα και όσο περνά ο καιρός, μειώνεται η πιθανότητα να βρεθούν οι αγνοούμενοι. Γι' αυτό και είναι σημαντικό όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για το θέμα να. Είπε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Για το θέμα της συνένωσης του ηλεκτρισμού, είπε ότι υπάρχει πολιτική βούληση και πώς θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Για τα κινητά τηλέφωνα, είπε ότι είναι αδιανόητο να πηγαίνεις στην Αφρική και να μπορείς να έχεις επικοινωνία με το σπίτι σου. Ενώ όταν πηγαίνεις στην άλλη άκρη της Κύπρου, να μην μπορείς. Επίσης, ανακοίνωσε τα ονόματα από τουρκοκυπριακής πλευράς για την Επιτροπή Πολιτισμού. Με την πρώτη ευκαιρία, είπε, θα συναντηθούν με τα μέλη της Ελληνοκυπριακής Επιτροπής και θα συμβάλλουν στην επίτευξη της ειρήνης. Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Οδυσσή, κυρίες και κύριοι, θεωρεί ότι η συνάντηση Αναστασιάδη Ακιντζή διατηρεί και προωθεί το θετικό κλίμα, επαυξάνοντας τις ελπίδες για θετική κατάληξη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΣΗ, Πρόδρομος Προδρόμου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διευκρίνησε εκ νέου ότι η θετική κατάληξη θα είναι μια λύση η οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και θα συνάδει απόλυτα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα όπως ισχύουν στα κράτη-μέλη. Ο ΔΣΗ χαιρετίζει ταυτόχρονα τις αποφάσεις που λαμβάνονται για επιμέρους μέτρα, τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα διαμυφθέντα με τον Μουσταφά Ακιντζή ζητεί το δίκο. Σε ανακοίνωση καλεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη να δώσει επίσης διευκρινήσεις που αφορούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία έχουν ανακοινωθεί και για τον τρόπο υλοποίησης της σύνδεσης των δικτύων ηλεκτρισμού και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το Δίκο χαιρετίζει την απόφαση για τη διάνοιξη οδοφραγμάτων και ζητεί από τον πρόεδρο Αναστασιάδη να επιμείνει στη διάνοιξη κι άλλων. Χαιρετίζει την έκκληση των δύο ηγετών για το θέμα των αγνοωμένων, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι είναι η Τουρκία που πρέπει να πιεστεί, να δώσει πληροφορίες και να διευκολύνει τη διαδικασία των εκταφών. Το Δίκο εκφράζει ωστόσο έντονη δυσαρέσκεια γιατί δεν φάνηκε να τέθηκε στη συνάντηση το θέμα της αμοχώς του και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να επαναφέρει την πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου για επιστροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της. Το Ευρωκό τονίζει ότι τα ΜΟΕ θα βοηθήσουν τη λύση του Κυπριακού μόνο εάν αποκαθιστούν το ενιαίο της επικράτειας της Κύπρου και αν καταργούν τη διαχωριστική γραμμή της κατοχής. Οι οικολόγοι διερωτούνται ότι αν αυτός ήταν ο πολύ διαφημιζόμενος κατάλογος των ΜΟΕ κοινής αποδοχής, τότε τι θα γίνει όταν οι δύο ηγέτες θα εισέλθουν στην ουσία του Κυπριακού.
Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Αρχηγών ζητεί η Συμμαχία Πολιτών, η οποία καλεί τον Πρόεδρο να ενημερώσει τα κόμματα για το πώς συμφωνήθηκε να προχωρήσει η διαδικασία των συνομιλιών. Με αλληλοσεβασμό και πολιτική βούληση μπορεί να δημιουργηθούν οι προοπτικές για ευόδοση των συνομιλιών και κατάληξη σε λύση, ανέφερε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Μίλωσε σε εκδήλωση για την αρμενική κοινότητα που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο. Μια χώρα πρόσθεσε πως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει την απαραίτητη προστασία σε όλους τους πολίτες, διαφυλάσσοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Την πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί ξανά μια χώρα ευημερίας, η οποία θα προσφέρει προστασία και ίσες προοπτικές προκοπής σε όλους τους νόμιμους κατοίκους, σε όλη την επικράτειά της, εξέφρασε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση για την αρμενική κοινότητα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι το όραμά του είναι να υπάρξει μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρος, απαλλαγμένη από στρατούς κατοχής. Έχουμε ένα όραμα που να επιτρέπει στις νέες γενιές να μπορούν να βλέπουν το μέλλον με σιγουριά και βεβαιότητα. Μια λύση που μακάρι να υπάρχει και θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει αυτή την περίοδο αποφασιστικότητα και βούληση που θα διασφαλίζει το συντομότερο μια διαρκή, λειτουργική και βιώσιμη λύση. Πιστεύω πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αλληλοσεβασμό αλλά και πολιτική βούληση, μπορεί να δημιουργηθούν οι προοπτικές για ευόδοση των συνομιλιών και κατάληξη σε λύση. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε ότι η κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου του 2014 καθορίζει με καθαρότητα τη βάση λύσης, ενώ την ίδια ώρα ορίζει με ξεκάθαρο τρόπο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές και αξίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επιδιωκόμενη λύση. Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, τόσο ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτης Φωτίου, όσο και ο εκπρόσωπος των Αρμενίων στην Βουλή, Μπαρκές Μακτεσιάν, τόνισαν τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας. Κύπρος και Αρμενία είναι ενωμένες στην καταδίκη των δραστών της γενοκτονίας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε την αρμενική γενοκτονία. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα επίσης εκ μέρους του αρμενικού λαού να σας ευχαριστήσω για την πρόσφατη επίσκεψη σας στην Αρμενία και τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις για την 100η επέτειο της αρμενικής γενοκτονίας. Το φθινόπωρο αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο ο πρόεδρος της Αρμενίας, Σέρτζ Σαρκισιάν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Αναστασιάδη. Την εκτίμηση ότι η δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών περί κατάργησης των εγγύσεων του 1960 δημιουργεί τις σωστές προϋποθέσεις για ανάληψη πρωτοβουλειών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου. Η Ελλάδα δείχνει το δρόμο, διεμήνησε ο Γιαννάκης Ομήρου και εισηγήθηκε όπως η Κύπρος απευθυνθεί στη Βρετανία ώστε να τοποθετηθεί κατά ανάλογο τρόπο με την Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα ανάληψης πρωτοβουλειών για να τεθούν οριστικά στο περιθώριο οι εγγυήσεις του 1960, υπέδειξε ο πρόεδρος της Βουλής. Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο, πρόσθεσε ο Γιαννάκης Ομήρου, παραπέμποντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας Νίκου Κοτζιά ότι οι εγγυήσεις του 1960 είναι αναχρονιστικές και πρέπει να καταργηθούν. Η τοποθέτηση αυτή δημιουργεί σωστές προϋποθέσεις για ανάληψη πρωτοβουλειών εδώ στην Κύπρο, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής. Να απευθυνθούμε στους Βρετανούς να τοποθετηθούν κατά ανάλογο τρόπο. Εάν και οι Βρετανοί τοποθετηθούν ότι δεν ενδιαφέρονται και δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν τον ρόλο εγκύτριας δύναμης, τότε παραμένει μόνη της η Τουρκία μοναξιασμένη και θα είναι πολύ δύσκολο και λέω αδύνατο να έχει τη θρασίδιτα να επιμένει μια μη ευρωπαϊκή χώρα να είναι εγκύτρια μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Κύπρος. Ο Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος μιλούσε σε ημερίδα με θέμα τουρκική εξωτερική πολιτική Κυπριακό 1974-2015, που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας, τόνισε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Κύπρου είναι μια ισχυρή εγγύηση για μια Κύπρο ασφαλή και ειρηνική.